Φιλοξενούμε λοιπόν σήμερα ένα σπουδαίο αθλητή, έναν άνθρωπο που αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση τόσο για την αθλητική του πορεία στο πέρασμα των χρόνων, όσο και για τα επιτεύγματά του το τελευταίο διάστημα. Και ο λόγος βέβαια για τον Χαράλαμπο Ταϊανίδη, τον παραολυμπιονίκη μας στην Κολύμβηση. Να τον καλησπερίσουμε και να τον ευχαριστήσουμε για την παρουσία του σήμερα στην Κρήτη σήμερα. Καλησπέρα σας, κύριε Ταϊανίδη. Καλησπέρα, καλησπέρα. Μ' ακούτε? Ναι, είμαστε... ναι, ναι. Μ' ακούτε καθαρά? Ναι, βεβαίως, βεβαίως σας ακούμε. Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Βρίσκομαι στην Κρήτη για να εκπληρώσω ένα μεγάλο όνειρό μου και μια μεγάλη προσπάθεια να κολυμπήσω από το λιμάνι των Χανίων στο λιμάνι της Σιτίας. Θα τα πάρουμε όλα από την αρχή. Θέλω καταρχάς να πούμε μετά το επιτυχημένο έτσι, επίτευγμα που αφορούσε την κολυμβητική δράση που είχατε από Ρόδο Πανορμή τη Σίμη, απόσταση 50 χιλιόμετρων. Τώρα βέβαια είναι πιο τολμηρό το εγχείρημα αυτό. 250 χιλιόμετρα θα κολυμπήσετε από τα Χανιά, όπως είπατε, μέχρι και τη Σιτία. Θέλω να μας πείτε αρχικά πώς προέκυψε αυτή η ιδέα. Αυτή η ιδέα προέκυψε βάζοντας το πύχη ψηλά, γιατί θεωρώ ότι τα όνειρα όρια δεν έχουν και κάθε άνθρωπος θα πρέπει να κάνει όνειρα μεγάλα και όνειρα τα οποία φαντάζουν απραγματοποίητα. Και κάποιες ουσιαστικά και όνειρα τα οποία μπορούν να τον τρομάζουν, γιατί τότε υπάρχει ουσία στη ζωή. Τότε προσπαθούμε, δίνουμε τα πάντα, στερούμαστε από τον εαυτό μας πάρα πολλά πράγματα για να καταφέρουμε αυτό που σε μερικούς φαίνεται αδύνατο να το κάνουμε εμείς δυνατό. Ήταν μια σκέψη που είπα πώς θα μπορώ να κολυμπήσω. Κολύμπησα τα 50 χιλιόμετρα Ρόδο Πανορμή της Ίμης σε 9 ώρες και 40 λεπτά. Τώρα τα 250 χιλιόμετρα φυσικά είναι μια πάρα πολύ μεγάλη απόσταση που θεωρείται, αν το καταφέρω, θα είναι η μεγαλύτερη κολυμπητική απόσταση παγκοσμίως από αθλητή με οπτική αναπηρία σε ανοιχτό πέλαγος. Και τόλμησα να πραγματοποιήσω αυτό το ως τώρα φαίνεται ακατόρθωτο για πάρα πολλούς. Μάλιστα. Πείτε μας, κύριε Ταϊανίδη, πότε θα γίνει ο αγώνας και ποια είναι η διαδικασία βέβαια που θα ακολουθεί. Πόσες μέρες θα διαρκέσει, πόσες ώρες θα κολυμπάτε? Κοιτάξτε, ουσιαστικά αυτή τη στιγμή τώρα μαζί με την ομάδα που αποτελούμε περίπου στα 13 άτομα βλέπουμε τους καιρούς. Και υπάρχει μια πιθανότητα που θα το μάθουμε κατά τις 28 Οκτωβρίου το ξεκίνημα να γίνει στις 1 του μήνα. Αυτό που έχω να πω είναι ότι η ομάδα μου θα μου βγάλει την διαδρομή στην οποία θα πρέπει εγώ να κολυμπάω κάποια μίλια κάθε μέρα. Ο σκοπός μας αυτός είναι να βγάλουμε την απόσταση σε 5 μέρες ή σε 6 μέρες. Είναι να δείξουμε σε όλο τον κόσμο ότι κάθε προσπάθεια ή κάθε όνειρο το οποίο ή ένα στόχο που θέλουμε να πετύχουμε περνάνε μέσα από πάρα πολλές δυσκολίες. Θα κολυμπάμε μόνο ημέρα και θα είμαστε σχεδόν παράκτια ώστε να είναι και αντιληπτό ή να το βλέπει και ο κόσμος από έξω. Που σημαίνει ότι θα έχετε και επικοινωνία στα λιμάνια με τον κόσμο. Ναι, έχουμε βάλει κάποια λιμάνια για στάσεις, στις οποίες θα κολυμπάμε περίπου από τις 7.30 ώρα το πρωί μέχρι και τις 5 ώρα το απόγευμα που θα δει ο ήλιος, θα είμαστε συνέχεια σε κολυμπητική πορεία. Πιστεύω ότι αυτό το εγχείρημα μπορεί να πιάσει περίπου μια εβδομάδα με 8 μέρες. Μάλιστα. Κύριε Ταϊανίδη, πόση δουλειά, πόση προετοιμασία κρύβεται πίσω από αυτό το πραγματικά πολύ δύσκολο και πολύ τολμηρό εγχείρημα? Πάρα πολλές ώρες στην πισίνα, πάρα πολλές ώρες στη θάλασσα, πολλές τερίσεις. Διαρκεί μια να το δώσω να καταλάβει ο κόσμος ότι πρέπει να στερηθείς πάρα πολλά πράγματα στη ζωή σου για να καταφέρεις κάτι μικρό ή κάτι μεγάλο. Θυσίασα πάρα πολλές ώρες προπόνησης, διατροφής και πιστεύω ότι είμαι σε μια πάρα πολύ καλή φυσική κατάσταση. Δεν γνωρίζω να πω ότι θα το βγάλω. Αυτό που θέλω να κάνω είναι να δείξω όλο τον κόσμο είναι ότι εφόσον τον ονειρεύτηκες, πρέπει να το πραγματοποιήσεις και το πρώτο δύσκολο πράγμα είναι να κάνεις το πρώτο βήμα. Η πορεία δεν τη γνωρίζει κανένας. Θα τερματίσουμε, δεν θα τερματίσουμε. Ευελπιστώ και εύχομαι, Θεού Θόλοντος και Κυρίου Επιτρέποντος, να είμαστε καλά πάνω απ' όλα στην υγεία μας και να στο τέλος να κάνουμε αυτό το όνειρο πραγματικότητα.
Να το ευχηθούμε κι εμείς. Φαντάζομαι ωστόσο ότι η καταπώνηση τόσο πριν από τον αγώνα όσο και μετά βέβαια είναι αρκετά μεγάλη, έτσι δεν είναι? Είναι μεγάλη. Κοιτάξτε, τίποτα δεν έρχεται εύκολα. Ο δρόμος, όπως είπα, είναι ανηφορικός, έχει πάρα πολλές λακκούβες, έχει πολλές τροφές. Έχω πέσει πάρα πολλές φορές στη ζωή μου, αλλά αυτό που με έκανε δυνατό είναι ότι προσπάθησα και σηκώθηκα και συνέχισα. Βήμα-βήμα, μέρα με τη μέρα, ένα βήμα παραπάνω. Αυτό πρέπει να κάνει και όλος ο κόσμος, ότι στη ζωή μας θα πέσουμε πάρα πολλές φορές. Σε αυτό που θέλουμε μπορεί να έρθει με δύσκολο τρόπο. Το θέμα είναι ότι δεν θα πρέπει να στεναχωριόμαστε ή να το βάζουμε κάτω. Όσες φορές και να πέσεις, έρχεται περισσότερο η επιτυχία πιο κοντά σε σένα. Πόσο δίκιο πραγματικά έχετε. Πάντως, είστε ένας αθλητής που πραγματικά έχει γράψει ιστορία στις πισίνες με 24, αν δεν κάνω λάθος, παγκόσμια ρεκόρ, με παραολυμπιακές διακρίσεις. Ωστόσο, η ανοιχτή θάλασσα σίγουρα είναι κάτι διαφορετικό, έτσι. Υπάρχουν και οι αστάθμητοι παράγοντες, οπότε είναι ούτως ή άλλως μια μεγάλη πρόκληση όλο αυτό. Κοιτάξτε, εγώ θα σας πω κάτι. Όπως αναφέρατε, έχω φέρει πάρα πολλές διακρίσεις στην πισίνα. Με τη θάλασσα είχα έρθει πρώτη φορά σε επαφή να κολυμπήσω πέρσι τον Νοέμβριο, τον Ρόδο Παδορμίτη. Σε όλα μου όλα αυτά τα χρόνια δεν τόλμησα ποτέ να κολυμπήσω στη θάλασσα. Ήταν και ουσιαστικά και ο φόβος ο οποίος με έχει κυριεύσει από μικρό παιδί, ώστε να μάθω να κολυμπάω. Τώρα θέλω να αντιμετωπίσω το φόβο μου που τον έχω αντιμετωπίσει στο Ρόδο Παδορμίτη και τώρα θέλω να κάνω ένα πάρα πολύ μεγάλο εγχείρημα, αυτά τα 250 χιλιόμετρα, για να δω και να πιστέψω και εγώ με τον ίδιο με τον εαυτό ότι όλα ήταν μέσα στο μυαλό μου. Ο φόβος είναι μια ιδέα την οποία τη μεγαλουργούμε εμείς μέσα μας. Δεν είναι κάτι το οποίο έρχεται απ' έξω. Αυτό θέλω εγώ να το καταπολεμήσω και να του δείχνω κάθε μέρα ότι εγώ είμαι πιο δυνατός. Επί της ουσίας καλείστε να ξεπεράσετε τα όρια σας, τον ίδιο σας τον εαυτό, έτσι. Θα προσπαθήσω να ξεπεράσω τα όρια μου, να δω μέχρι πόσο μπορώ να φτάσω και με ανάλογα και το αποτέλεσμα, είτε θετικό είτε αρνητικό, αρκεί να ξέρω ότι έχω δώσει τα πάντα και θα είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με όποιο αποτέλεσμα και να έρθει. Με την Κρήτη, κύριε Ταγιαννίδη, έχετε πάντως μια ιδιαίτερη σχέση. Ήσασταν άλλωστε και αθλητής της Μεγαλονήσου από το 2007, νομίζω, μέχρι το 2016, με τον πρόεδρο της Παραολυμπιακής Επιτροπής, τον Γιώργο τον Καπελάκη. Σας συνδέει έτσι και κοινή αθλητική δράση στο σωματείο της Μεγαλονήσου. Οπότε φαντάζομαι ότι δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι επιλέξατε την Κρήτη για αυτό το μεγάλο εγχείρημα. Εννοείται. Κοιτάξτε, η Κρήτη είναι μέσα στην καρδιά μου. Είμαι Πόντιος και όπως ξέρετε, η Πόντιοι και η Κρητική είναι κάπως σαν οικογένεια. Με τη Μεγαλόνησο είναι, όπως το είπατε, με συνδέει μια πάρα πολύ καλή φιλία και όχι μόνο μια φιλία, απλή φιλία. Κάτι πιο ισχυρό με τον κύριο Γιώργο Καπελάκη, ο οποίος ήταν και Παραολυμπιονίκης, είμαστε σταθμητές. Τώρα είναι τιμή που είναι και πρόεδρος της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής. Και φυσικά όχι μόνο και ο κύριος Καπελάκης, αλλά και πάρα πολλοί παραολυμπιονίκες, όπως και ο Μανώλης Στεφανουδάκης, ο οποίοι είμαστε, θεωρώ, μια αθλητική οικογένεια και ήταν και ένας λόγος παραπάνω να κάνω αυτό το εγχείρημα εδώ στον τόπο που με αγάπησε, τον τίμησα, με τίμησε και θα ήθελα κάπως να δείξω αυτό το ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλη αυτή την πολιτική μου καριέρα για την Κρήτη. Και διαλέξαμε την Κρήτη. Και εμείς σας ευχαριστούμε για όλα όσα κάνετε, κύριε Ταγιαννίδη, και για το γεγονός ότι αποτελείτε πραγματικά πρότυπο για τον κάθε ένα από εμάς. Να σας ευχηθούμε λοιπόν καλή επιτυχία, όλα να πάνε καλά και με το καλό να τα πούμε και μετά από την ολοκλήρωση της όλης προσπάθειας. Να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς και εύχομαι όλα να πάνε καλά και να έρθετε και στον τερματισμό για να χαρούμε όλο αυτό το μεγάλο γεγονός. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.